Κανείς δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του στη συγκέντρωση αλληλεγγύης που πραγματοποιήθηκε πριν από λίγο στην Εβραϊκή Συναγωγή στη Λάρνακα. Η Έλενα Λουκά έχει το ρεπορτάζ. Πνίγουν τις φωνές τους σε έναν αθόρυβο θρήνο και βουρκώνουν μιλώντας για τα παιδιά τους που έχουν απαχθεί από την τρομοκρατική οργάνωση της Χαμάς. Κανείς δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά τους στη μεγάλη συγκέντρωση αλληλεγγύης που πραγματοποιήθηκε στην Εβραϊκή Συναγωγή στη Λάρνακα. My family, my uncle, my aunt are missing. They're probably in Gaza. They are 78 years old. Their daughter just came with her son, with their grandson to visit on Saturday. Για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας έκανε λόγο ο Ισραηλινός πρέσβης στην Κύπρο, ο Λεκανόλικου, ο οποίος αναφέρθηκε και σε έναν εφιάλτη χωρίς τέλος. Παρούσα μεταξύ άλλων η Αμερικανίδα πρέσβυρα, ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος Νικόλας Παπαδόπουλος και ο Αβέροφ Νεοφύτου. Η Κύπρος έδειξε με κάθε τρόπο ότι βρίσκεται στο πλευρό του Ισραηλινού λαού. Όλη η εκδήλωση διεξήχθη υπό πρωτοφανή μέτρα ασφαλείας. Το επιχειρησιακό σχέδιο της αστυνομίας κάλυπτε ακόμη και κτίρια γύρω από τη συναγωγή με πάνωπλους ακροβολιστές. Για τις ανάγκες της σημερινής εκδήλωσης και προσευχής επιστρατεύθηκαν πέραν των 250 μελών της δύναμης. Παραιτήθηκε από την ηγεσία του κινήματος οικολόγων ο Χαράλαμπος Θεοπέμπτου.